Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά το 15 Αύγουστο. Ειδικά χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στον Πανούσο, στον Παναγί, στο Γιώτη, στον Τάκη, στον Πανίκο, στην Παναγιώτα, στη Γιώτα, στην Μπέννη, στη Δέσποινα, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στη Μάρο, στη Μαρίκα, στη Μαριγό, στη Μαρούλα, στη Μαρίτσα, στη Μέρη, στη Μαρινίκη, στη Μιρέλα, στην Μάνια, στο Μάριο, στη Γεστημανή, στη Θεοτόκη, στη Μαριάντζελα, στη Μαρινέλα, στην Ελεούσα, στην Ελώνα, στην Ηλιοστάλακτη, στην Κρυστάλλο, στην Πρεσβεία, στην Σιμέλα και στους Σιμελά που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο του 15 Αυγούστου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η γιορτή της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Πάσχα του καλοκαιριού, εορτάζεται με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια σε πάρα πολλές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, από το μοναστήρι της Θεοτόκου Βίσανη στις Σέρες μέχρι την ιστορική μονή της Παναγίας Οικοσιφήνιστα στους πρόποδες του Παγκαίου και από τις εκκλησίες της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην πόλη της Χαβάλας μέχρι τη γραφική εκκλησία της Παναγίας στο ομώνυμο χωριό της Θάσου και το μοναστήρι της Αρχαγγελιώτισσας στην Ξάνθη, χιλιάδες πιστοί θα προσέλθουν σήμερα και αύριο για να προσκυνήσουν τη χάρη. Περισσότερα από 25.000 άτομα όλων των ηλικιών ταξίδεψαν το τελευταίο πεντάμινο στο μακρινό 1954 και βαδίζοντας την παλιά πλατεία της πόλης των Σερών, ανακάλυψαν το μικρό παραδοσιακό γαλακτοπολείο της Κρικρή, όπου το παγωτό έρεε άφθονο, ξετρελαίνοντας μικρούς και μεγάλους. Με αφετηρία εκείνο το πρώτο μικρό μαγαζάκι, οι επισκέπτες του εργοστασίου παγωτού της γαλακτοβιομηχανίας διέσχισαν ένα ειδικά σχεδιασμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μετρών και με τη βοήθεια του ξεναγού Τζελίνο, αφού περιηγήθηκαν στις 6 διαφορετικές αίθουσες, μοιήθηκαν στο θαυμαστό και γευστικό κόσμο του παγωτού και της ιστορίας του. Το εργοστάσιο παγωτού είναι ένα ξεχωριστό θεματικό πάρκο και μουσείο που συνδυάζει την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία σε απόλυτη ισορροπία και με στόχο τη γνώση να παρουσιάζεται με τον πιο εντυπωσιακό και πολύχρωμο τρόπο. Η περιήγηση δε αποτελεί μια ξεχωριστή και άπειρα λαχταριστή και διασκεδαστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Τη Δευτέρα, μόλις 3 μέρες πριν, τελείωσα την τρίτη εβδομαδιαία εφημερία μου για το 2024 στο προσκύνημα του νησιού μας, στη Μονή Αγίου Γερασίμου, που στα σπλάχνα της φυλάει θησαυρό, το άφθαρτο σκηνομά του. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στην Ελλάδα των Ομαλών, στην Κεφαλονιά, και ο κτήτορας της ήταν ο ιερομόναχος Γεράσιμος Νοταράς, μετέπειτα Όσιος Γεράσιμος, που την ονόμασε Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί καθημερινά τελούνται άπαντα τα της πίστεως και φυσικά η Θεία Λειτουργία 4 ώρα το πρωί, κάθε πρωί. Εκεί οι πιο νεαροί ιερείς απαρατάνε τις οικογένειές τους για μια εβδομάδα, Δευτέρα με Δευτέρα, βάσει προγράμματος και διακονούν τη μονή, διαμένοντας ένα κελάκι αυτής. Δεν έχει σπα, δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει δορυφορική, ούτε καν τηλεόραση. Σε ένα λιτό χώρο, με ένα υπνοδωμάτιο, ένα ραδιάκι που δεν παίζει καλά, μια κουζινούλα με πετρογκάζ, ένα μικρό ψυγείο με ένα τραπεζάκι και μια τουαλέτα 3 τετραγωνικά με ένα ντουζάκι. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, αντικαταστάθηκε ο ανεμιστήρας με κλιματιστικό. Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα των δεκανησίων στην Αμερική στράφηκε στη Νέα Υόρκη, όπου αρκετοί έμειναν εκεί. Άλλοι πήγαν στα Ανθρακοριχεία και Χαλιβουργία, στη Μεσιλβάνια, West Virginia και Οχάιο, και άλλοι στους φαγκαρότουπους του Τάρπο Σπρίγκς. Διαφορετική πορεία ακολούθησαν οι Πάτμοι. Οι περισσότεροι πήγαν στη Βόρεια Φλόριδα και από εκεί, πηγαίνοντας δυτικά κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού, πέρασαν από Αλαμπάμα, Μισισιπί και οι περισσότεροι κατέληξαν στο Τέξας. Εκεί, στο Χιούστον, ίδρυσαν την Πατμιακή Αδελφότητα, τον πρώτο πατμιακό σύλλογο στην Αμερική. Ξεκινούν στις 18 Αυγούστου οι προβολές των ταινιών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εβδομάδας κινηματογράφου που οργανώνει ο Δήμος Νησιρίων με τίτλο «Η Φεστιάδα». Η Φεστιάδα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια με υπεύθυνη της οργάνωσης την καταξιωμένη σκηνοθέτη Ελένη Αλεξανδράκη. Η Φεστιάδια είναι μια αυτοσχέδια εβδομάδα προβολών ταινιών με επιλογές από τον Διεθνή Κινηματογράφο. Οι προβολές αυτές πραγματοποιούνται στην αυλή του παρατηρητηρίου του ηφαιστείου στο εμποριό της Νησίρου. Στη φετινή ηφαιστιάδα γίνεται αφιέρωμα στα ανθρώπινα δικαιώματα με επίκεντρο την Παλαιστίνη με 4 παλαιστινιακές ταινίες. Θα προβληθούν και άλλες 2 ταινίες που αφορούν επίσης σε ανθρώπινα δικαιώματα.
απίστευτος ο πόνος, ασύλληψη η θλίψη που προκάλεσε στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ο πρόωρος θάνατος της πολυαγαπημένης συζύγου μητέρας, κόρης, νύφης, αδελφής και θείας Βιτορίας Βάσου. Η Βιτορία Βάσου, το γένος Μάλιου, ήταν μαχήτρια της ζωής και με τον αγώνα της με νεπάρατο νόσο κατάφερε να εκπλήξει τους θεράποντες γιατρούς και να ανατρέψει τα προγνωστικά και ιατρικά δεδομένα. Πάλεψε όσο ελάχιστη, χωρίς ποτέ την αγωνίξει. Με την αγάπη και την υποστήριξη του συζύγου της Γιώργου, της κόρης της Μαργαρίτα και των δίδυμων αγοριών της Γιάννη και Βαγγέλη, κατάφερε να ξεγελάσει πολλές φορές το χάρο και να βγει νικητρία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2024, έχασε την τελευταία μάχη της ζωής της σε ηλικία 49 ετών. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Mega Giros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!